αυτά. Καλή επιτυχία, διαφημίσεις. Αναμφίβολα, η κορύφωση είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στη γυναικεία αλλά και την ανδρική σεξουαλικότητα. Σύμφωνα με έρευνες, μάλιστα, πολλά ζευγάρια χωρίζουν εξαιτίας της κακής ερωτικής επαφής. Γιατί πολλές γυναίκες προσποιούνται, οι σύντροφοί τους το αντιλαμβάνονται και τι πρέπει να κάνουν γι' αυτό? Ο Θάνος Ασκητής έρχεται στο πλατό της εκπομπής και δίνει τις πολύτιμες συμβουλές του. Τον κάθισα κάτω στο διάλειμμα, όπως καταλαβαίνετε. Είναι ο μόνος καλεσμένος που τον καθίζω με το που έρχεται. Καθίστε να τα πούμε, κυρία Σκητήμου. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Έχουμε ωραίο θέμα σήμερα, που ενδιαφέρει γυναίκες και άντρες. Γι' αυτό ήρθα, πως είδατε, θα τρέχονται, θα το πάτε το θέμα. Γιατί η γυναικεία κορύφωση ενδιαφέρει τη γυναίκα που μας παρακολουθεί. Γιατί όλες οι γυναίκες λίγο περισσότερο μπορεί να έχουν θέματα τέτοια, αλλά ενδιαφέρει και τον άντρα. Διότι ο άντρας ενδιαφέρεται να κορυφώνει η γυναίκα, γιατί έτσι νιώθει πιο άντρας. Γενικά, ξέρετε ότι ο οργασμός συναντάει και τα δύο φύλλα. Η κορύφωση, πολλοί πιστεύουν ότι πρέπει να είναι ταυτόχρονη, αλλά δεν είναι πραγματικά ταυτόχρονη, δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις ψυχικής ισορροπίας και επόμενης συνάντησης. Οι άνθρωποι που κάνουν ένα καλό σεξ, και έχει μεγάλη σημασία να κουβεντιάσουμε πώς είναι οι άνθρωποι μετά το σεξ, πώς νιώθουν, πώς αισθάνονται, είναι διαφορετική η συμπεριφορά της γυναίκας από εκείνη του άνδρα. Ο οργασμός όμως αποτελεί ένα κορυφαίο κεφάλαιο ψυχικής και σωματικής ηρεμίας, ευεξίας, λειτουργικότητας, που δίνει και στα δύο φύλλα τη χαρά και την απόλαυση αυτής της μοναδικής στιγμής που και βιολογικά και ψυχολογικά δίνει μια θετική απάντηση και στον άνδρα και στη γυναίκα. Είναι όμως πολύ διαφορετικός ο ανδρικός οργασμός από το γυναικείο οργασμό. Έχουν τεράστιες διαφορές. Κοιτάξτε, είναι διαφορετικός προς τη βιολογική πορεία. Ναι. Λειτουργικά όμως έχουν και οι δύο σημαντικές αξίες. Δηλαδή και ο άνδρας οφείλει να κορυφώνει κάθε φορά, γιατί ο οργασμός στον άνδρα είναι η περίφημη εξπερμάτιση. Υπάρχουν γυναίκα... άνδρες που δεν κορυφώνουν. Όχι, αν δεν κορυφώνει υπάρχει πρόβλημα. Δεν κάνουν έχει σεξ. Ανεσταλμένο, ναι, οργασμό. Ξέρετε, ναι, ότι ο άνδρας ταλαιπωρείται από τη στήση και τον οργασμό του. Ναι. Δηλαδή την εξπερμάτιση. Ναι. Είτε είναι πρόωρη, είτε είναι καθυστερημένη, είτε είναι ανεσταλμένη. Η γυναίκα αντίστοιχα, τα τελευταία χρόνια, μάλιστα εμείς οι ειδικοί δίνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καταλάβουμε το γυναικείο εγκέφαλο. Ψάχνοντας με ένα φακό να βρούμε πραγματικά πού είναι τα κέντρα οργασμού στο γυναικείο εγκέφαλο. Τα έχετε βρει. Εκεί έχουμε μεγάλη σύγχυση μεταξύ μας. Τσακωνόμαστε μεταξύ μας εμείς οι ειδικοί, αν θέλετε, στην προσπάθεια βέβαια επιστημονικά να τεκμηριώσουμε πλευρές προσέγγισης που τις νευροορμόνες του εγκεφάλου. Mm. Τα κέντρα διέγερσης, γιατί στη γυναικεία διέγερση διαφοροποιείται πάρα πολύ σημαντικά ο χρόνος ανάπτυξης της διέγερσης. Δηλαδή, ενώ ο άνδρας αρπάζει εύκολα, να, φουντώνει, διεγείρεται και αισθητικά απαντάει πολύ εύκολα, η γυναίκα θέλει τον χρόνο και θέλει τα οπτικά, ακουστικά, αισθητηριακά ερεθίσματα προκειμένου να αποδεχτεί. Να σου φέρω ένα παράδειγμα. Πριν πολλά χρόνια έγινε μια μεγάλη μελέτη. Βάλανε μια πολύ ωραία γυναίκα δίπλα σε έναν άνδρα. Να. Και διαπίστωσαν, τον άνδρα τον είχαν φυσικά καλωδιώσει και διαπίστωσαν ότι σε ελάχιστα δευτερόλεπτα ο άνδρας είχε ερεθιστεί. Αντιστοίχως βάλανε ένα πολύ ωραίο άνδρα με μια γυναίκα. Mm-hmm. Καλωδίωσαν τη γυναίκα. Είδαν λοιπόν ότι η γυναίκα δεν είχε καμία σεξουαλική διέγερση, είχε αμηχανία και φόβο. Αυτό λοιπόν τι κατέγραψε πριν πολλά Πόσο χρόνια. Πόσο χρονών ήταν η γυναίκα? Ήταν νεαροί και οι δύο. Ήταν περίπου 25-30 ετών. Γι' αυτό. Και τα δύο φύλλα λοιπόν απάντησαν διαφορετικά προς το ερέθισμα. Mm. Το ερέθισμα είναι βασικότερη πηγή σεξουαλικής προσδοκίας και διάθεσης εμπλοκής. Γιατί η λέξη οργασμός είναι η κορυφαία τελική πράξη του έργου. Οι γυναίκες, να το πω έτσι απλά, πολλές φορές ξεκινούν αγχωτικά τοποθετημένες στο κυνήγι του οργασμού. Θα έχω οργασμό, θα φτάσω στον οργασμό, θα είναι σωστός ο οργασμός, θα αρέσει ο οργασμός στον ερωτικό μου σύντροφο, θα ικανοποιηθεί και αυτός από το δικό μου οργασμό. Είναι λοιπόν πολλά ερωτήματα που η γυναίκα εγκεφαλικά τα βάζει και φαίνεται από εκεί να εγκλωβίζεται κυνηγώντας το στόχο και γίνεται μια παρατηρήτρια του εαυτού της που αντί να απολαμβάνει το σεξ πρωταγωνιστικά, το βλέπει τελείως παρατηρητικά. Και εκεί μπλοκάρει τελείως. Εκεί μπλοκάρει. Και αν μια φορά συμβεί αυτό, ξέρετε, μπαίνει σε ένα φαύλο κύκλο, αυτό που λέμε ιδεολειπτικής αγωνίας, να εμένει συνέχεια στο κυνήγι του οργασμού. Και υπάρχουν γυναίκες που έχουν οργασμό και δεν το ξέρουν. Γιατί εγκλωβίζονται σε ένα υποτιθέμενο οργασμό που ψάχνουν να βρουν ότι έχουν,
και ουσιαστικά δεν έχουν το δικό τους οργασμό, δεν καταλαβαίνουν τη δική τους οργασμική κορύφωση. Μάλιστα. Πάμε να δούμε ένα βίντεο, να δούμε τι λέει ο κόσμος για το θέμα αυτό και σε λίγο θα πούμε περισσότερο. Είσαι σε μια σχέση και θεωρείς πως έχεις βρει το άλλο σου μισό. Είναι ο άνθρωπος που σε στηρίζει, σε εκτιμά, σε σέβεται και σε αγαπά. Μέχρι εδώ όλα καλά. Τι γίνεται όμως αν κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης δεν φτάνεις ποτέ στο επιθυμητό αποτέλεσμα? Αναμφίβολα, η κορύφωση είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο στη γυναικεία αλλά και την ανδρική σεξουαλικότητα. Φυσικά και είναι. Θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντική για έναν άντρα ή για μια γυναίκα? Και για τους δύο. Όχι. Στις μέρες μας όχι. Θεωρείτε πρόβλημα να μην υπάρχει κορύφωση στη σεξουαλική επαφή? Βέβαια. Όχι μόνο για τον άντρα και για τη γυναίκα. Θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντική για έναν άντρα ή για μια γυναίκα? Πιστεύω και για τους, λίγο παραπάνω ίσως για τη γυναίκα. Σύμφωνα με το National Health and Life Survey, πολύ συχνά οι γυναίκες δεν καταφέρνουν να φτάσουν σε κορύφωση και μόλις το 29% ολοκληρώνει με επιτυχία μια ερωτική βραδιά. Ενώ το 75% των ανδρών φτάνει σε κορύφωση πάντα. Τα περισσότερα ζευγάρια θεωρούν πολύ σημαντικό για τη σχέση τους να έχουν την απόλυτη αρμονία κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής. Άμα δεν υπάρχει κορύφωση, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, και με συζήτηση και βέβαια και με την οικειότητα που μπορεί να έχει το κάθε άτομο, πιστεύω ότι μπορεί να βρεθεί κάποιος τρόπος λύσης. Θεωρείς ότι είναι πρόβλημα η απουσία της κορύφωσης από τη σεξουαλική επαφή? Ναι, αλλά πιστεύω ότι λύνεται με την οικειότητα του ζευγαριού. Καταλαβαίνεις ότι αυτό αποκτιέται, δεν μπορεί να γίνει από την αρχή, αλλά θεωρώ ότι είναι αρκετά σημαντική και μεγάλος παράγοντας. Τέσσερα στα δέκα ζευγάρια χωρίζει εξαιτίας της κακής ερωτικής επαφής, σύμφωνα με βρετανική έρευνα. Νομίζω ότι είναι από τα συστατικά που πρέπει να υπάρχουν σε μια σχέση για να μπορεί να ευδοκιμήσει και να προχωρήσει. Ναι, είναι ίσως από το κυριότερο γεγονός. Θα δημιουργούσε πρόβλημα σε μια σχέση? Φαντάζομαι πως ναι. Σε μένα, ας πούμε, ναι. Είναι μια αιτία για να χωρίσει ένα ζευγάρι, πιστεύω. Από εκεί ξεκινάει κυρίως και δημιουργεί προβλήματα γενικά στη σχέση. Ένα άλλο θέμα που καίει τα ζευγάρια είναι όταν οι γυναίκες προσποιούν τον οργασμό. Είτε για να ικανοποιήσουν τον σύντροφό τους που υποτίθεται τους ικανοποίησε, είτε γιατί φοβούνται πως ο αγαπημένος τους θα τους απορρίψει σεξουαλικά και εν τέλει θα τις απατήσει. Ποιο φίλο πιστεύετε θα είχε μεγαλύτερο πρόβλημα στο να μην φτάσει στην κορύφωση? Η γυναίκα. Αναμφισβήτητα. Πιστεύω ότι είναι και για τους δύο. Προσφέρει ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Και για τους δύο ταυτόχρονα είναι δυνατόν. Σχεδόν κανένας άντρας δεν μπορεί να αντιληφθεί την ψεύτικη κορύφωση, ειδικά αν η γυναίκα εξασκείται χρόνια επάνω σε αυτό. Ωστόσο, αμερικανική έρευνα έδειξε πως το 54% των γυναικών προσποιούνται για να μην χάσουν τον άντρα τους. Είναι 54%. Ναι, περίπου μέσα στις δύο. Εντάξει, μία τα νούμερα αυτά είναι σχετικά. Είναι τεράστιο ποσοστό, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα. Να μείνω λίγο σε αυτό που υπόθηκε, πώς αντιδρά ο άνδρας και γιατί η γυναίκα προσποιείται. Ναι. Γιατί η γυναίκα τον οργασμό πολλές φορές τον θεωρεί αρρώστια όταν δεν το έχει. Δηλαδή νιώθει ότι είναι άρρωστη, ότι είναι ανώμαλη, ότι κάτι δεν πάει καλά στον εαυτό της. Το συνδέει δηλαδή με τη βιολογική και την ψυχική της υγεία. Όταν δεν τον έχει καθόλου και ποτέ, κοιτάξτε, ή τις φορές που έρχεται σε επαφή. Επειδή το θέμα οργασμός έχει δύο στήλες. Ναι. Η μία είναι αν από την αρχή της ζωής μου δεν έχω βιώσει ποτέ τον οργασμό, είτε κλιτοριδικά, είτε κολπικά, ή ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου μου. Ξέρετε ότι ο οργασμός της γυναίκας μπορεί να έρθει προς τον άνδρα κατά τη φάση ονείρωξη, του ύπνου. Ονείρωξη, δεν ξέρω. Μια του ύπνου. Ναι, ονείρωξη. Ναι. Είτε έχω οργασμό και κάποια στιγμή τον χάνω. Για πάρα πολλούς λόγους. Ένα κεφάλαιο να σας πω είναι η κατάθλιψη, που δημιουργεί ανειδονία. Mm. Ένα άλλο θέμα είναι η κακή διαπροσωπική σχέση του ζευγαριού. Mm. Δηλαδή, ο άντρας που φέρει τάσμα στη γυναίκα και αυτό σιγά σιγά αρχίζει και τον διώχνει από τη ζωή της. Και κυρίως από το σώμα της. Μην ξεχνάμε ότι το σεξ για τη γυναίκα είναι ψυχική αναγνώριση του άντρα. Όταν η γυναίκα δηλαδή απορρίψει έναν άντρα, τον απορρίπτει και από την σεξουαλικότητά της. Από το κρεβάτι της δηλαδή. Και εκεί λοιπόν εγκλωβίζεται, μπορεί να τον χωρίσει γιατί έχει άλλους λόγους. Να μένει μαζί του, γιατί υπάρχουν χρεώσεις, υποχρεώσεις, δεσμεύσεις κοινωνικές, προσωπικές, τα παιδιά. Ουσιαστικά όμως η σεξουαλικότητά της, η ψυχολογία της, τον έχει αφήσει απ' έξω. Γι' αυτό και ο άνδρας φοβάται όταν η γυναίκα δεν έχει οργασμό μαζί του. Καταρχήν αισθάνεται ότι είναι λίγος. Σκεφτείτε έναν άνδρα που έχει μια διαταραχή που λέγεται πρόωρη εξπερμάτιση, που δεν προλαβαίνει να την κορυφώσει τη γυναίκα του.
και αισθάνεται ότι αυτός ο άντρας πια δεν μπορεί να δώσει χαρά και ικανοποίηση στη γυναίκα. Ναι. Γι' αυτό και φωνάζει ο άντρας, αντιδρά πολλές φορές. Άρα η γυναίκα τι κάνει, προσποιείται, υποκρίνεται για να μην ταράξει τα νερά της σχέσης. Ναι, αλλά όσο καλή ηθοποιός και αν είναι γυναίκα εκείνη την ώρα που υποκρίνεται, ο σύντροφός της, αν τη γνωρίζει, πού να καταλάβει αν έχει οργασμό. Δεν το καταλάβει, διότι αν ξεκινήσει μαζί της και εκείνη από την αρχή υποκρίνεται έναν οργασμό, φυσικά δεν αλλάζει ο οργασμός κάθε εβδομάδα, δείχνει μια α συμπεριφορά, β γάμα συμπεριφορά, τότε αυτός μαθαίνει ότι αυτός είναι ο οργασμός της. Έχει κατασκευάσει έναν οργασμό ίδια η γυναίκα, με τον οποίο λειτουργεί κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Αυτό φυσικά προκάλεται τον άντρα. Δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία στο σώμα μιας γυναίκας που αλλάζουν την ώρα του οργασμού. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι ένας άντρας να καταλάβει ότι η γυναίκα έχει οργασμό ή δεν έχει οργασμό. Μόνο εάν χαθεί ο οργασμός της, καταλαβαίνει ο άντρας τις αντιδράσεις της, ή αν πέσει η σεξουαλική της επιθυμία, η γυναίκα, ξέρετε, περνάει φεγγάρια ανέραστα. Ενώ ο άντρας είναι πάντα εύκολος να διηγηθεί. Είναι αυτό πάντως η διαφορά αυτή των δύο φύλων. Ναι. Δηλαδή είναι χατάρα για τη γυναίκα την καημένη. Περνάει λοιπόν φάση ανέραση η γυναίκα, ενώ ο άντρας έχει πάντα. Ναι, ο άντρας είναι σχεδόν πάντα έτοιμος, στην πρίζα τα λέγαμε απλά, για να λειτουργήσει. Φυσικά όταν η γυναίκα του είναι επιθυμητή και υποθετή. Γιατί ξέρετε, για να σας πω και σε ένα θέμα του γάμου, το σεξ πολλές φορές πέφτει. Πέφτει μες στα χρόνια, εκφυλίζεται και τα δύο φύλλα πια δεν έχουν τις ίδιες επιθυμίες και αποφεύγουν, εκλογικεύοντας ο ένας δικαιολογίες των άλλων. Πραγματικότητα όμως είναι ότι όταν η γυναίκα χάσει τον οργασμό της, τότε εμπλέκεται ψυχολογικά σε μια φοβερή αγωνία. Γιατί ξέρει ότι τον κρατάει με το σεξ. Γιατί η γυναίκα θυμώνει όταν ο άνδρας δεν τη θέλει άλλο ερωτικά. Δηλαδή σαν να τον κρίνει και κρίνει και τη σχέση της. Παρότι έχει ψυχική διαδρομή η σεξουαλικότητα, ο οργασμός στη γυναίκα έχει πολλές φορές και βιολογικά αίτια. Όπως διαταραχή του θυροειδή αδένα, φαρμακευτικές θεραπείες. Μετά από μια περίοδο λοχίας. Ένα λεπτό. Αν μια γυναίκα έχει πρόβλημα με το θυροειδή της, υπάρχει περίπτωση να έχει πεσμένη διάθεση για. Να έχει πεσμένη λίπιντο. Πεσμένη λίπιντο και αλήθεια. Να απορριθμιστεί. Γι' αυτό και πάντα εμείς οι ειδικοί ζητάμε πλήρες εξετάσεις από μια γυναίκα που κατά βάση είναι ψυχογενής εικόνα, δηλαδή το πρόβλημα έχει ψυχογένεια και ουσιαστικά έχει την απαιτητικότητα της γυναίκας να δείξει οργασμικά κορυφούμενη από τον άνδρα. Υπάρχουν το μεγάλο τσάμπος είναι αυτό. Εκτός από τα άλλες ασθένειες που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτό, μια γυναίκα εκτός από το θυροειδή που είπατε, μετά την περίοδο της φλοχίας. Κοιτάξτε, υπάρχουν παράγοντες δευτερογενείς, δηλαδή μια νοσολογική πορεία της γυναίκας. Μια γυναίκα που αφαιρεί το μαστό της. Παθαίνει καρκίνο μαστού. Σήμερα, ξέρετε, πολλές νέες γυναίκες κάτω των 40 ετών μπορούν να προσβληθούν από καρκίνο του μαστού. Παρότι δεν έχει σχέση ο μαστός άμεσα με το πρόβλημα, η εικόνα σώματος της γυναίκας. Μην ξεχνάμε ότι η σεξουαλικότητα της γυναίκας είναι η εικόνα. Να. Με δύο μεγάλα ερωτήματα. Να. Και να τα θυμόμαστε όλοι μας. Πρώτον, πόσο αρέσω. Και δεύτερον, πώς μπορώ να διαχειριστώ τη σεξουαλικότητα με τον άνδρα μου. Με τον άνθρωπό μου. Να. Γι' αυτό και η γυναίκα αγαπάει μέσα από το σεξ. Ταυτίζεται με εγκεφαλικές επενδύσεις με τον άνδρα. Δεν το βλέπει απλώς ως ένα σώμα. Ενώ αυτός τη βλέπει ως σώμα πολλές φορές. Την ποθεί και σαρκικά ζητάει την ικανοποίησή του από αυτήν. Η γυναίκα πάντα περνάει από φίλτρα ψυχικά τη δική της σεξουαλικότητα, τον οργασμό της και την εικόνα που θέλει να είναι αρεστή και επιθυμητή στον άνδρα. Όταν τραυματίζεται από έναν καρκίνο ή από μια χρόνια ασθένεια, πάρτε τις κλήσεις κατά πλάκας που πολλές νεαρές γυναίκες παθαίνουν, γιατί προσβάλλει κυρίως γυναίκες αυτή η ασθένεια, ή χρόνιες ψυχικές παθήσεις ή διαταραχές της εμμηνορρησίας με ορμονικές απορριθμίσεις, τότε αυτή η γυναίκα θα υποστεί κόστος και στο κρεβάτι της, στο σεξ. Εκεί όμως θέλω να πω κάτι. Πόσο δυνατή είναι να πει την αλήθεια στον άντρα της και όχι να κρύβεται, να υποκρίνεται και να προσποιείται. Γιατί ο άντρας, αν καταλάβει ότι κρύβεσαι, ότι παίζει σε ένα θέατρο μαζί του, του δημιουργεί πολύ μεγάλο άγχος, μπορεί να γίνει καχύποπτος, παρανοϊδής, να πιστεύει ότι τον κοροϊδεύει, ενώ αυτή υποφέρει και δυστυχεί μέσα της την αδυναμία της να φτάσει σε έναν οργασμό. Να λοιπόν η επικοινωνία του ζευγαριού ως σημαντικός παράγοντας. Οι δύο σύντροφοι να εκφραστούν αληθινά και να βλέπουν το σεξ ως μια τολμηρή διαδικασία. Δηλαδή, ξέρετε, ένα ζευγάρι που μέσα στα χρόνια ρουτινιάζει και κάνει το σεξ την επόμενη κίνηση, την ξέρω καλύτερα από την προηγούμενη, ουσιαστικά χάνει το ενδιαφέρον. Και ο οργασμός, είτε προϋπήρχε, γιατί θα σας βάλω ένα θέμα που το βάζουν πάρα πολλές γυναίκες, κλιτοριδικός ή κολπικός. Ναι. Ο οργασμός είναι ένας. Η γυναίκα είτε έχει κλιτοριδικό, είτε έχει κολπικό. Ήθελα να σας ρωτήσω για αυτό το θέμα. Η κορύφωση είναι μία. Ο άνδρας κυνηγάει πολλές φορές και την αγχώνει.
θέλοντας τη σφραγίδα του κολπικού οργασμού, ναι. Γιατί κλιτοριδικά σου λέει: εμένα δεν με χρειάζεσαι. Μπορείς και μόνος σου να κορυφώσεις. Ναι. Έτσι λοιπόν μπαίνει ο ίδιος σε έναν βαθμό αγωνίας του ανδρισμού του, της παιϊκής συμπεριφοράς του, στο πόσο είναι ικανός να ικανοποιήσει τη γυναίκα, που κολπικά όμως δεν κορυφώνει. Και κορυφώνει κλιτοριδικά. Άρα η σεξουαλική πράξη ουσιαστικά ακυρώνεται. Φυσικά στο μυαλό, γιατί αν βάλουμε και το κεφάλαιο αυνανισμός, που στην έγαμη ζωή υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι πολλά ζευγάρια διαμέσου του αυνανισμού ξεφεύγουν σε μυστικές σεξουαλικές αναζητήσεις. Γιατί να υπάρχει στην έγαμη ζωή ο αυνανισμός, αφού έχει ένας τον άλλον να πάσα στιγμή? Γιατί δεν ικανοποιούνται αρκετά μεταξύ τους. Και ένα κεφάλαιο σημαντικό στη σεξουαλική ζωή του άντρα και της γυναίκας είναι ο βαθμός ικανοποίησης, προσδοκίας και ικανοποίησης. Να. Ξέρετε πόσοι μηχανισμοί εμπλέκονται? Ας σας πω, θα ακούσετε και εσείς ίδια. Δηλαδή, πόσοι μηχανισμοί εγκλωβίζουν, σταματούν τη σεξουαλική διαδικασία, που πραγματικά απελευθερωμένα, ως ιδανικοί εραστές, δύο άνθρωποι θα μπορούσαν να απολαύσουν. Από τη μικρή ηλικία, η γυναίκα παγιδεύεται με δύο γονείς που τη διαφοροποιούν. Αυτό είναι μεγάλο κεφάλαιο. Επειδή θα αναδείξουμε νικητή σε λίγο, θα διακόψω εδώ πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση του συγκεκριμένου κεφαλαίου να σας δώσω για μια τελευταία ευκαιρία τα τηλέφωνα του διαγωνισμού. 5.000 ευρώ μετρητά και όλο το υπερθέαμα τραπέζι από την εταιρεία Vico που έχουμε στρωμώνει εκεί, που σας έχω παρουσιάσει αρκετά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Το τραπέζι που βλέπετε, 188 τεμάχια είναι. Λέω, Παναγία μου, τι δώρο είναι αυτό, 188 τεμάχια, αλλά είναι ό,τι ποτήρι χρειάζεται ένα σπίτι, τρία πιάτα, 12 ατόμων είναι το σερβίτσιο, μαχαιροπύρουνα, τα πάντα όλα, πιατέλες, όλα. Αυτός ο αλέφαντος με αυτά τα πάντα όλα έχει γράψει ιστορία. 90-11-51-51-51 και 5.000 ευρώ μετρητά. Για πάμε λοιπόν και πάλι στον κύριο Σκητή με το ενδιαφέρον θέμα αυτό που συζητάμε. Πώς λοιπόν μια γυναίκα μπλοκάρει ερωτικά από τη μικρή της ηλικία? Μπλοκάρει πριν τον οργασμό. Φορές. Δηλαδή βλέπουμε τον οργασμό εμείς ως πρόβλημα, αλλά υπάρχουν θέματα που την έχουν μπλοκάρει πριν. Ο τρόπος που μεγαλώνει σε ένα σπίτι. Mm-hmm. Οι συνθήκες που σηματοδοτούν την εικόνα της γυναίκας. Ξέρετε ότι η γυναίκα τα τελευταία 40 χρόνια απελευθερώθηκε. Ναι. Κοινωνικά, λειτουργικά, οικονομικά, χωρίζει, παντρεύεται, κάνει ό,τι θέλει. Λέει το άντρα είσαι λίγος, δεν μου φτάνεις, πάω στον επόμενο, σε πετάω από το σπίτι το βράδυ έξω κ.ο.κ. Αυτή η πραγματική κοινωνική, οικονομική και λειτουργική της απελευθέρωση την οδήγησαν στη μεγάλη εσωτερική της παγίδευση. Ξέρετε, σε έναν άνθρωπο, αν του πεις πόσο δυνατός είσαι, ουσιαστικά αυτός αισθάνεται πολύ αδύναμος. Γιατί φορτώνεται ένα ρόλο που πρέπει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που η ζωή δίνει. Η γυναίκα λοιπόν μπήκε στη ζωή, απέκτησε το δικό της ερωτικό σύντροφο, έχει το δικαίωμα να φύγει από τους γονείς της και να ζήσει μόνη της, συμβιώνει με έναν άντρα. Σήμερα, μάλιστα, με το νέο σύμφωνο συμβίωσης, μπορεί να συζήσει με έναν άνθρωπο με νομική επικύρωση, αλλά μέσα στις πολλές φορές όμως έχει πάρα πολλά ψυχικά κενά. Και τα περνάει με εγγραφές από το σπίτι της, έναν πατέρα που της λέει: πρόσεξε, θα παντρευτείς και κοίταξε να μην σε μπλέξει ο αλήτης, ο παλιάνθρωπος που θα σε βάλει στη γωνία και ύστερα θα σε εγκαταλείψει. Ή μια μάνα που από πίσω δουλεύει πολύ αρνητικά με την κόρη της. Ουσιαστικά τι την κάνει? Την παγιδεύει σε ενοχές, σε φοβίες και σε ντροπές να μην εκφραστεί ποτέ με το σώμα της. Θα σας πω ότι μία στις τρεις γυναίκες στην ηλικία των 35 χρόνων, που θεωρείται η κορυφαία ανάπτυξη της πλήρους σεξουαλικής απελευθέρωσης της γυναίκας, είναι παγιδευμένη σε αρνητική εικόνα για το σώμα της. Δεν πιστεύει στο ιδίο της, στα γενετικά της όργανα, στο στήθος της. Έχει φοβερές ντροπές. Φοβάται να εκφραστεί. Παντρεύεται ακόμη και σήμερα, δεν θέλει το φως να είναι ανοιχτό. Προσπαθεί να κρυφτεί από τον άνθρωπο τον ίδιο που παντρεύτηκε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσα θέματα υπάρχουν, από τού πούμε ο οργασμός, η αν κορυφή του παγόβουνου. Αν δεν έχει μια γυναίκα, αν δεν αγαπάει το σώμα της και δεν έχει εμπιστοσύνη στο σώμα της, ότι αρέσει, πιο δύσκολα φτάνει σε οργασμό. Βεβαίως. Διότι ξέρετε, η σεξουαλικότητα ξεκινάει από την εσωτερική δομή. Δηλαδή και τα δύο φύλλα, πως και ο άνδρας κουβαλάει άγχη και φοβίες για το μέγεθος του πέους, για τη στήση του, τη σκληρότητα, την εξπερμάτιση, όλες αυτές οι φοβικές διαταραχές. Μεγαλύτερα βάρη έχετε εσείς οι άντρες πάντως. Βέβαια, γιατί ο άνδρας, ξέρετε, πολύ είναι μεγαλύτερα. Πάντα ο κυνηγός. Παρότι σήμερα δεν κυνηγάει, ο άνδρας κυνηγάει η γυναίκα. Έτσι, η γυναίκα τον επιλέγει και του λέει: εσύ μου κάνεις, αλλά εσύ εδώ. Και αυτός πάει και τρέμει και λέει: άστο για αύριο, δεν πειράζει, απόψε. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει ουσιαστικά ότι τα δύο φύλλα έχουν φορτωθεί ρόλους. Που η σεξουαλική απελευθέρωση και εμείς οι ειδικοί, ναι. Που κάθε τόσο όλο και μιλάμε για αυτά τα θέματα και τα προβάλλουμε και τα φωτίζουμε και δίνουμε λύσεις, ουσιαστικά χάνουμε την εικόνα που ατομικά ο κάθε άνθρωπος πρέπει να κουβαλάει από το μυαλό του στο σώμα του.
Γι' αυτό και στην σεξουαλικότητα πρέπει να έχουμε δύο κουμπιά. Το ένα είναι πόσο ξέρω τον εαυτό μου, άρα το σώμα μου το αγαπάω, το γνωρίζω, και μια γυναίκα που φοράει το μίνι της από τα 14 της χρόνια και βγαίνει έξω και αισθάνεται ξαφνικά τα φλογερά βλέμματα των ανδρών επάνω της. Αυτό ξέρετε, τη φοβερή δύναμη της δίνει, αλλά και τι άγχος παράγει. Στο μικρό κορίτσι που σιγά σιγά αισθάνεται ότι είναι γυναίκα, ντύνεται, βάφεται, περιποιείται, κάνει φλερτ, κάνει έρωτα σήμερα 14 χρόνια. Ξέρετε ότι η ελληνική κοινωνία έχει κατεβάσει τον πύχη της πρώτης φοράς στα 14 λάθος χρόνια. Λάθος είναι αυτό. Λάθος, γιατί βιάζεται η νεαρή γυναίκα. Βιάζεται να μεγαλώσει όπως βιαζόμαστε όλοι να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, γιατί οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης δημιουργούν προοπτικές νεύρωσης. Άρα το παιδί μας πρέπει να γίνει δυνατό, ξεχωριστό, μοναδικό, ανταγωνιστικό, επιθετικό και νικητής, νικηφόρο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν στο σεξ αυτές οι παγίδες, ένα εγώ με το σώμα μου και δεύτερον, πώς το εκφράζω αυτό σε σένα. Δηλαδή δεν είναι απλώς, όπως λέμε λαϊκά, στην πέφτω, μου αρέσει, σε θέλω και βγαίνουμε έξω. Και αυτό το έξω τι σημαίνει για μας τους δύο, πότε θα κάνουμε σεξ, τι κουβαλάω εγώ από το δικό μου περιβάλλον, τι κουβαλάς εσύ, συν το βιολογικό μας δέντρο, συν τα ψυχικά κριτήρια που εξελίσσονται μέσα στην αναζήτηση των εμπειριών και των σχέσεων, το σεξ γίνεται μοιραία συνάντηση. Ο οργασμός, η μεγάλη παγίδα. Μάλιστα. Θα λέγαμε ότι και έρχεται η τραγικότητα μιας αυλαίας που κλείνει από ένα θέατρο που οι θεατές και οι πρωταγωνιστές αναρωτιόνται ποιοι έπαιξαν καλύτερα. Οι θεατές ή οι πρωταγωνιστές της σκηνής. Τι ωραία που τα λέει! Καταπληκτικό. Νομίζω μόνο εσείς μπορείτε ένα τέτοιο θέμα στη τηλεόραση, σε εκπομπή απογευματινή, να το αναλύσετε με τέτοιο τρόπο που να είναι όχι απλώς απενοχοποιημένο, να το παρακολουθήσει κανείς, να το παρακολουθήσουν νέοι, να το παρακολουθήσουν έφηβοι. Κυρίως οι νέοι άνθρωποι, και χαίρομαι για αυτό που λέτε. Όλοι. Μόνο εσείς. Για μένα οι νέοι άνθρωποι είναι η πηγή της ζωής, γιατί εμείς που μεγαλώνουμε, τα ξέρουμε όλα, ή κάνουμε τα ξέρουμε όλα τουλάχιστον. Και η πραγματικότητα είναι ότι η εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, η σεξουαλική αγωγή είναι μεγάλο κεφάλαιο. Θα δώσω ένα τηλέφωνο που κάνουμε βιωματικά σεμινάρια. Σε κλειστές δικές μας γωνιές, όπως λέμε, 20 ανθρώπων, το 210. 77-72-100, όποιος θέλει μπορεί να μας τηλεφωνήσει, να συμμετέχει σε σεμινάρια βιωματικής επικοινωνίας. Για τη σχέση, γιατί η σχέση έχει τρία πρόσωπα, μην το ξεχνάμε. Επικοινωνία, σεξ, ψυχική επαφή. Βλέπετε, το σεξ είναι πάντα στη μέση ο ρυθμιστής και ο πρωταγωνιστής. Ο ημέ σε αυτόν. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Και σε αυτήν που δεν ξέρουν τι είναι το σεξ. Σταματάμε εδώ. Καταλαβαίνετε. Τα λέμε. Να λοιπόν πω ότι η σχέση πρέπει να έχει καλή επικοινωνία. Το σεξ συνδέεται άμεσα. Γιατί η γυναίκα που δεν έχει οργασμό οφείλει, και είχε οργασμό, οφείλει να δει λίγο τη σχέση της και να εκφραστεί μέσα από αυτήν. Άνδρας και γυναίκα πρέπει να έχουν μία εικόνα στο κεφάλαιο αυτό. Απελευθερωμένη και σημαντική. Νομίζω ότι την άλλη Τρίτη πρέπει να συνεχίσουμε με το θέμα. Για πάμε να δούμε ποιος κέρδισε το δώρο μας σήμερα. Εμμανουήλ Κυπριωτάκης. Να το χαρείτε το σερβίτσιο και καλή επιτυχία και στα 5.000 ευρώ και καλό απόγευμα σε όλους.